Στάκης Μίχας είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το Μέρα 25. Σε ποια θέση είστε, κύριε Μίχα? Στη θέση 4. Στη θέση 4. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά, δόξα τω. Πώς και το αποφασίσετε με το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη? Αναγνωρίζετε τι, του πιστώνετε τα όσα έγιναν το πρώτο εξάμηνο? Όχι, είναι μια μακρύτερη πορεία. Εγώ πάντοτε ήμουν μαζί με ορισμένους άλλους, είμαστε φιλελεύθεροι. Είχαμε μια κριτική αντίληψη απέναντι στο ευρωσύστημα και ιδιαίτερα απέναντι στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Από τότε έγραφα άρθρα στα οποία προέβλεπα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν σήμερα. Μας ενδιαφέρει η προσπάθεια του Γιάννη στο βαθμό που είναι μια προσπάθεια που αντιμετωπίζει κριτικά όλο αυτό το ευρωσύστημα, ας πούμε, όπως έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή θα ήταν καλύτερα αν το 2015 είχε υπάρξει έξωση της χώρας από την Ευρωζώνη? Θα ήταν καλύτερα αν η Ελλάδα δεν είχε γίνει μέλος της Ευρωζώνης. Το αν θα ήταν καλύτερα... αλλά αυτό έχει κριθεί από το 2000, 2001. Δεν είχε κριθεί τίποτα. Τότε μπήκαν οι βάσεις για τη σημερινή καταστροφή. Και το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι όλοι οι διεθνείς φιλελεύθεροι οικονομολόγοι το είχαν προβλέψει. Η Ελλάδα ήταν η μόνη παράξενη χώρα στην οποία ο φιλελευθερισμός, ο θεσμικός φιλελευθερισμός ταυτίστηκε με μια πολιτική υποστήριξης του ευρώ. Και δεν ήταν μόνο οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, οι διεθνείς νομπελίστες που ήταν εναντίον από το Φρίντμαν μέχρι τον Άρο. Ήταν όλοι. Ναι, αυτό όμως είναι ένα παρελθόν. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τώρα εσείς είστε υπέρ του ευρώ, υπέρ της παραμονής του ευρώ ή είστε υπέρ της εξόδου? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το κόστος της εξόδου είναι μεγαλύτερο από αυτό της παραμονής. Ναι, θα είναι τεράστιο. Άρα είστε υπέρ της παραμονής. Άρα έχει κλείσει αυτό το θέμα. Όχι, δεν είναι έτσι απλό. Αλλά... Είναι πάντοτε εάν η Ευρώπη δεν συμφωνήσει σε μία δραστική μείωση του χρέους, το οποίο επίσης έχει ένα τεράστιο κόστος η τέτοια του χρέους, θα πρέπει να εξετάσουμε και να συνυπολογίσουμε τι από τα δύο είναι καλύτερο. Μάλιστα. Και τώρα... αυτό δεν το έχω κάνει ούτε εγώ ούτε κανείς ακόμα. Να ρωτήσουμε κάτι. Επειδή ο κ. Βαρουφάκης προέρχεται από την αριστερά και εσείς από το φιλελεύθερο χώρο και μάλιστα κάποια εποχή στη Νέα Δημοκρατία σας κατηγορούσαν και ως νεοφιλελεύθερο τότε που ήσασταν συνεργάτης του κ. Ανδριανόπουλου. Εξακολουθείτε να είστε νεοφιλελεύθερος? Δηλαδή να πιστεύετε στο νεοφιλελευθερισμό? Και αν ναι, πώς αυτό κουμπώνει με τον αριστερό Βαρουφάκη? Η ιστορία του φιλελευθερισμού είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπάρχουν αριστερές και υπάρχουν δεξιές αποκρίσεις. Στην πορεία του υπήρξαν φιλελεύθεροι που πήγαν στον χώρο της αιράς, άλλοι στον χώρο της δεξιάς, εξαρτάται από την περίοδο κτλ. Εγώ σήμερα πιστεύω, και πάντοτε το πίστευα, ότι ο καλύτερος χώρος για να εκφραστούν οι φιλελεύθερες ιδέες είναι από ένα κόμμα το οποίο υπερβαίνει τις παραδοσιακές διακρίσεις αριστερά-δεξιά, διακρίσεις που δημιουργήσαμε το 17ο αιώνα. Σωστό είναι αυτό. Και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία τι κόμμα θεωρείτε ότι είναι σήμερα? Γιατί και η Νέα Δημοκρατία στην ιδεολογική της μπροσούρα όταν δημιουργήθηκε αυτό έλεγε, ότι θέλει να υπερβεί τις παραδοσιακές ταμπέλες αριστερά-κέντρο-δεξιά. Σήμερα τι κόμμα πιστεύετε ότι είναι? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει βρει την τελική του φυσιογνωμία. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές και διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν τις δικές τους τέτοιες, αλλά σαν ένα μεγάλο ελληνικό κόμμα. Το κυριότερο που είναι η Νέα Δημοκρατία και τα μεγάλα ελληνικά κόμματα είναι πελατειοκρατικά κόμματα. Θεωρείτε ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη της δίνει μια φιλελεύθερη κατεύθυνση, μια φιλελεύθερη στροφή? Μπορεί να εγγυηθεί ο κύριος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ασφαλώς ένα θετικό γεγονός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα, αν είστε στη Βουλή και τεθεί θέμα κυβερνησιμότητας της χώρας, δεν έχει Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μίχα? Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κατά του επιχειρήματος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο το Μέρα 25 θα χάσει τη διακριτότητά του, θα χάσει τη δυνατότητα. Υπάρχει όμως και τα κόμματα είναι και για τη χώρα, έτσι. Ένα λεπτό. Θα χάσει τη δυνατότητα να επαγγέλλεται έναν αντισυστημικό χαρακτήρα.
Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, το πλεονέκτημα είναι, και είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα, ότι για να υπάρξει μια πιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν απέναντι στις Βρυξέλλες, χρειάζεται μια πλατιά λαϊκή ενότητα. Άρα σωστά κάποιοι σας χαρακτηρίζουν και ως το αριστερό ποτάμι. Όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, δεν νομίζω. Το ποτάμι είχε πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ελπίζω πολλοί από αυτούς να έρθουν στο Μέρα 25 να ψηφίσουν. Για να δούμε. Πάντως φαίνεται ότι μαζεύεται κόσμο. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Μίχα. Τάκης Μίχας, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το Μέρα 25.